Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Θέκλα Παρούση, είμαι αρχιτέκτον μηχανικός και product designer στο τμήμα R&D της εταιρείας Αλουμίνικο. Μαζί θα ήθελα να δούμε το αρχιτεκτονικό design cladding, να ανατρέξουμε μαζί στην ιστορία του, την προέλευσή του, τα στάδια εξέλιξής του και να φτάσουμε σιγά-σιγά στις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής στα κτίρια. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δημοφιλή υλικά προσώψεων στα κτίρια και να πούμε ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις επιφάνειες κτιρίων μπορεί να διαφέρουν κάθε φορά ανάλογα με την τοποθεσία, τον τύπο του κτιρίου αλλά και την επιθυμητή εμφάνιση. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στις προσώψεις είναι η πέτρα, το τούβλο, το ξύλο, το μέταλλο, το γυαλί και το σκυρόδερμα. Βλέπουμε λοιπόν αριστερά στις οθόνες μας κάποιες πρώιμες κατασκευές πληνθοδομής με κονίαμα και επικάλυψη από λασποσοβά και στη συνέχεια βλέπουμε καλύψεις προσώψεων σε κατοικίες από πέτρα και από ξύλο. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια όπου εδώ η ανάπτυξη νέων υλικών επένδυσης τείχων από χυτό σίδερο και χάλιβα προσέφερε μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα και επέτρεψε πιο δημιουργικά και καινοτόμα σχέδια. Σήμερα οι μεταλλικές επενδύσεις κτηρίων συνεχίζονται να εξελίσσονται και να επεκτείνονται με νέες τεχνολογίες και υλικά, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι, το αλουμίνιο και το γαλβανισμένο ατσάλι. Αφού λοιπόν μιλήσαμε για τα δημοφιλή υλικά επένδυσης και προσώψεων, θα ήθελα τώρα να πάμε στην άνοδο και την εξέλιξη του σύγχρονου σχεδιασμού προσώψεων. Όπως παρατηρείτε και οι ίδιοι, βλέπουμε μια πλήρη κάλυψη από σκυρόδεμα αριστερά. Συνεχίζουμε με μια προκατασκευασμένη ξύλινη επένδυση, μια επιφάνεια καλυμμένη πλήρως από κορτέν με διάτριτα στοιχεία και πέτρινες επιφάνειες που λειτουργούν ως προεξοχές στην πρόσωψη του κτηρίου. Συνεχίζω με πιο περίτεχνες και ιδιαίτερες τεχνοτροπίες υλικών, όπως βλέπουμε αριστερά, η επένδυση της εγκατάστασης στάθμευσης αυτοκινήτων στην πρόσωψη του κτηρίου με συνεστραμμένα φύλλα αλουμινίου. Στη συνέχεια βλέπουμε διαβαθμισμένες προσώψεις από τούβλα που αλλάζουν την πυκνότητα και τη διαπερατότητα από την αδιαφάνεια στη διαφάνεια. Και βλέπουμε ακόμη ένα παράδειγμα με τις ιδιότητες του γυαλιού και τα χαρακτηριστικά του, όπου όποτε επιθυμούμε μπορεί να μας δώσει μια πλήρη διαφάνεια ή μη διαφάνεια στη θέα μας και στην όψη του κτηρίου μας. Θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε και να αναρωτηθούμε όλοι τι είναι το wall cladding. Το wall cladding, λοιπόν, χρησιμεύει και χρησιμοποιείται ως επίστρωση ενός προστατευτικού υλικού στους εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους ενός κτηρίου. Παρέχει προστασία στη δομή του κτηρίου από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται και για αισθητικούς σκοπούς. Συνεχίζω και μεταβαίνω έτσι σε ένα ιδιαίτερο υλικό, το αλουμίνιο και τα χαρακτηριστικά του, και πώς αυτό συνδέεται με τις αρχές αηφόρου σχεδίασης. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το αλουμίνιο είναι το δεύτερο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέταλλο στον κόσμο, με τις μοναδικές του ιδιότητες και τη συμβολή του στην ενεργειακή απόδοση να το καθιστούν το υλικό επιλογής για πλήθος εφαρμογών στο κτίριο και τις κατασκευές. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του και τα πλεονεκτήματά του είναι η ευελιξία σχεδιασμού, η μακροχρόνια απόδοση, η υψηλή αντοχή. Αναλογία αντοχής προς βάρος, η υψηλή του ανακλαστικότητα, είναι ένα αντιδιαβρωτικό υλικό, παρέχει βέλτιστη ασφάλεια, απαιτεί χαμηλή συντήρηση και είναι ένα πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό, το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κυκλική οικονομία και τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης των κτηρίων. Να συνεχίσω τώρα με την εξέλιξη των συστημάτων επένδυσης και μόνωσης των κτηρίων, για να πω εδώ ότι τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου δεν σταματούν εδώ, αλλά ενισχύονται με τις σύγχρονες επενδύσεις και εγκαταστάσεις θερμομόνωσης, εξωτερικής θερμομόνωσης και ηχομείωσης, όπου αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τα κτίρια μας. Αφού λοιπόν μιλήσαμε για τις αποδόσεις
των προσώψεων αισθητικά και ενεργειακά, θα ήθελα τώρα να δούμε κάποια σύγχρονα παραδείγματα και καινοτομίες που αφορούν το αλουμίνιο. Όλα λοιπόν άλλαξαν τη δεκαετία του 1920, όταν η διαδικασία ηλεκτρόλυσης μείωσε το κόστος του αλουμινίου κατά 80% και το μέταλλο έγινε ένα εξαιρετικά δημοφιλές υλικό για φινίρισμα στεγών, θόλων, πάνελ τείχων, καθώς και για διακοσμητικούς σκοπούς. Να αναφέρω εδώ ότι το Empire State Building είναι ένα από τα πρώτα, το πρώτο μάλλον, κτίριο το οποίο χρησιμοποίησε ευρέως το αλουμίνιο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στην κατασκευή του και στην επένδυση με αυτό το υλικό. Και συνεχίζω με πιο σύγχρονα παραδείγματα και καινοτομίες και να ξεκινήσω εδώ με αναφορές σε έργα της εταιρείας Aluminco. Ξεκινάω με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, όπου τα βασικά σχεδιαστικά του σημεία αποτελούν τα διαγώνια γυαλοπετάσματα της όψης και οι διάτριτες επιφάνειες αλουμινίου. Ακόμη ένα έργο της εταιρείας, φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας Aluminco, είναι το Plovdiv Plaza Mall, όπου εδώ η πρόσωψή του καλύπτεται πλήρως από διάτριτα πάνελ αλουμινίου και συνεχίζω με ένα ακόμη έργο της εταιρείας, όπου εδώ χρησιμοποιείται στην κάλυψη της πρόσωψης, μάλλον καλύπτεται η πρόσωψη με διάτριτα, με expand, με το σύστημα expand, όπου πρόκειται για μια επεξεργασία αλουμινίου, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα διαπερατότητας, σκίασης, εξαερισμό και διακόσμηση, ενώ λειτουργεί ως χώρισμα, δίνει σχήμα στο χώρο και πρόκειται για ένα ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό. Τελευταία ενότητα της παρουσίασης είναι μια ιδιαίτερη ενότητα και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις σύγχρονες λύσεις επένδυσης τυχοποιίας, όπου εδώ πρόκειται για διακοσμητικά προφίλ επένδυσης τυχοποιίας και σκίασης, διαθέσιμα για πολλαπλή χρήση, παρέχοντας ποικίλες εφαρμογές και αισθητικό αποτέλεσμα. Η χρήση τους αφορά κυρίως σε κτίρια όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια, εξωτερικές ή εσωτερικές εφαρμογές, σε προσώψεις κτιρίων, περσίδες σκίασης, αυλόπορτες, περιφράξεις και διαχωριστικά χώρων. Και να πω εδώ ότι κανείς μπορεί να φανταστεί και άλλες εφαρμογές, καθώς δεν τελειώνουν εδώ το πλήθος εφαρμογών και εγκαταστάσεών τους. Θα ήθελα τώρα να σας συστήσω το Wall & Deco Cladding System, όπου πρόκειται για μια οικογένεια διακοσμητικών προφίλ, με την πρώτη κατηγορία του να είναι το Wall Cladding, όπου βλέπουμε μία ποικιλία σε σχήματα προφίλ, τα οποία καλύπτουν ανάγκες τόσο αισθητικές όσο και ενεργειακής απόδοσης. Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση λωρίδων φωτισμού LED, ευθυγραμμίζει τυχόν αστοχίες στην τυχοποιία, πρόκειται για μια εύκολη κατασκευή, συναρμολόγηση, γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση σε τυχοποιία. Η τοποθέτηση των προφίλ σε κάθε τυπολογία επιτυγχάνεται με κρυφές συνδεσμολογίες όπως οι κρυφές βίδες εγκατάστασης. Ο κοινός τρόπος συναρμογής μεταξύ των προφίλ δημιουργεί και δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών προτάσεων σχημάτων αναβαθμίζοντας εξωτερικά το αισθητικό αποτέλεσμα. Και να μην ξεχνάμε ότι παρέχει αντοχή στη διάβρωση χάρη στην ανθεκτικότητα του αλουμινίου και των επιφανειακών του κατεργασιών. Συνεχίζω λοιπόν παρουσιάζοντας προς εσάς κάποια παραδείγματα εφαρμογών τόσο σε κατοικίες εξωτερικά, εσωτερικά, σε εμπορικά καταστήματα, σε περισσότερες κατοικίες, εφαρμογές εξωτερικά, επιλογή της απόχρωσης του ξύλου στην επιφάνεια της εξωτερικής της πρόσωψης του κτηρίου, περισσότερες εφαρμογές όπως ανοιγόμενες πόρτες, σειρώμενες πόρτες, πόρτες γκαράζ, αυλόπορτες, περιφράξεις, διαχωριστικά χώρων, αλλά και συνεχής ροή των προφίλ από την κάθετη στην οριζόντια επιφάνεια επένδυσης. Συνεχίζω λοιπόν με τη δεύτερη κατηγορία της οικογένειας Wall & Deco Cladding System και εδώ μιλάμε για το Deco Cladding, όπου πρόκειται για προφίλ διακοσμητικά, αλλά και προφίλ σκίασης,
παρέχοντας διάφορες έτσι, μορφές σκίασης και αισθητικής, αλλά και λειτουργικότητας. Θα σας δείξω εδώ ορισμένες εφαρμογές, όπως τυπολογία πέργολας, επενδύσεις εξωτερικά, σε περιμετρικά, σε στέγες και σε τυχεία. Ακόμη μπορούμε να δούμε σειρώμενες εφαρμογές ως και άδεια και σκίαστρα σε εξωτερικές όψεις, περιφράξεις και αυλόπορτες. Και να συνεχίσω εδώ με την αναφορά μου σε ένα πρόσφατο έργο κατοικίας, όπου εδώ υπήρξε η ανάγκη για πρόσθετο χώρο και εξαερισμό και έτσι προέκυψε ο συνδυασμός και η σύμπραξη δύο συστημάτων, του SH3200, όπου πρόκειται για Folding Door System, και του Wall & Deco, με το αποτέλεσμα να μας δίνει τα παράθυρα και οι πόρτες να λειτουργούν αναδιπλώνοντας τα φύλλα τους το ένα πάνω στο άλλο και στις πλευρές του ανοίγματος, δίνοντας έτσι μια καθαρή εμφάνιση στην πρόσωψη. Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα να συζητήσουμε για τις μελλοντικές τάσεις και εκτιμήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις προσώψεων στα κτίρια. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των προσώψεων, cladding, στην σύγχρονη αρχιτεκτονική? Θα έρθω εδώ να απαντήσω, όπως αφορά όλους μας και όλοι μας αναρωτιόμαστε το ίδιο και φανταζόμαστε ότι αυτή είναι η βασική λόγη που το χρησιμοποιούμε και το επιλέγουμε. Και να πω ότι η επανάχρηση χρησιμοποιείται για την επανάχρηση των υφιστάμενων κτηρίων, τον επαναπροσδιορισμό της χρήσης τους, συμβάλλει στην επένδυση των εξωτερικών επιφανειών με βιώσιμα υλικά και νέες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, παρέχει αισθητική αναβάθμιση και απόδοση χαρακτήρα ταυτότητα σε ένα κτίριο. Επίσης, συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση με βιώσιμες λύσεις ανακατασκευής των κτιρίων. Συμβάλλει επίσης στην προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ενώ ενισχύει το φυσικό φωτισμό και εξαερισμό και την ακουστική μόνωση. Η τελευταία διαφάνεια που σας παρουσιάζω πρόκειται για σύγχρονες επεμβάσεις σε κτίρια με βασική χρήση το αλουμίνιο. Βλέπουμε αριστερά μια επένδυση στην πρόσωψη κτιρίου, όπου η οποία είναι, πρόκειται για κάλυψη από διάτρητα πάνελ αλουμινίου, με σκοπό να διατηρήσουμε το παριζιάνικο στυλ ανάμεσα στα άλλα κτίρια της εποχής στο Παρίσι. Συνεχίζω με ακόμη ένα παράδειγμα, όπου πρόκειται για γραφεία ένα κτίριο γραφείων στη Σεούλ, όπου εδώ οι εργασίες ανακαίνησης δημιούργησαν μια σύγχρονη εγκατάσταση όψης από ηλιακούς συλλέκτες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες απαιτήσεις βιωσιμότητας. Και τέλος, ο πύργος του Πειραιά, γνωστό σε όλους, η ανακατασκευή του από τους Pila Architects, όπου ενσωματώνει στρατηγικές λύσεις που μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου, και πρόκειται για μια δομή σκίασης που αποτελείται από κατακόρυφες και οριζόντιες προεξοχές και επενδύσεις αλουμινίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, το ενδιαφέρον σας. Είμαστε εδώ αν προκύψει κάποια ερώτηση στη συνέχεια. Ευχαριστώ.